παιχνίδι στο Ολυμπιακό. Τελείω Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Σαριέγγι. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει. Το σούτ του Λουανού. Για τον Ολυμπιακό με τον Τρεζόρ Λομάνα. Λούα Λούα. Που ανοίγει το σκορ στο έκτο λεπτό της συνάντησης με ένα καταπληκτικό γκολ. Εδώ βλέπετε τον Λούα Λούα που αγκαλιάζει τον Κοβάζεβιτς και αφιερώνει το γκολ σε κάποιον από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι ο Δημήτρης Καρίδας εκεί. Και από αντίθετη λήψη, δείτε που έφτασε η μπάλα εκεί όπου δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό Μάριο Γκαλίνοβιτς. 1-0 για τον Ολυμπιακό από το έκτο λεπτό. Άλλαξαν πολύ νωρίς οι ισορροπίες, ενώ βλέπουμε και την αντίδραση του Τάκη Λεμονή. Κάθε την παλιά για τον Σίσιτς. Γυρίζει στον Κοβάσεβιτς, έρχεται να απομακρύνει ο Βίντρα. Το σούτ του Παπαδόπουλου, η μπαλά out. Καλή προσπάθεια από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μπάλα στην προσπάθειά του. Λιγότερο από 5 λεπτά για την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Πάσα του Κοβάσεβιτς με τη μία για τον Λούα Λούα. Καλό σούτ, αλλά αυτή τη φορά δεν ανησυχεί η πορεία της μπάλας στον Γκαλίνοβιτς. Σφυρίζει ο Κάκος, τελείο αυστριακός. Κεφαλιά από τον Σαριέγγι. Θα μπλοκάρει ο Νικοπολίδης σχεδόν πάνω στην γραμμή. Παλιά προς τον Σαλπικίδη. Μπάλα πέρασε προς τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Τέτα τέτ με τον Νικοπολίδη που αρνείται τον γκολ της σοφάρισης. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει από το 1-1. Χάρη και πάλι στον τερματοφύλακά του, τον Αντώνη Νικοπολίδη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό που εκτελεί ο Ιβάνσιτς από την άλλη πλευρά. Δεξιότερα για τον Βίντρα. Ως θα βγάλει την σέντρα, ο Νικοπολίδης δείχνει να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Ο Σαριέγγι παίρνει την κεφαλιά. Μία ακόμη από τον Παπαδόπουλο, θα μπλοκάρει. Τα αφήνει για τον Γκούμα. Πιέστηκε αυτός από τον Τωροσίδη. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. Η παλιά για τον Λούα Λούα. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ ο Γκαλίνοβιτς θα απομακρύνει ο Τωροσίδης. Δεν μπορεί. Μάλλον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Καθώς ο Γκαλίνοβιτς πέφτοντας δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που πετυχαίνει το 2-0 στο 18ο λεπτό. Σε αυτήν την καταπληκτική παλιά στον κενό χώρο του Τζόρτζεβιτς για τον Λούα Λούα. Αυτό σούταρε. Γκαλίνοβιτς απέκρουσε και στην συνέχεια ο Βασίλης Τωροσίδης που είχε ακολουθήσει τη φάση νίκησε τον Γκαλίνοβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός που είναι και πάλι στην επίθεση. Σέντρα του Γκαλέτη για τον Κοβάσεβιτς. Λάθος του Σαριέγγι. 3-0 από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ένα ακόμη λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού που χαρίζει ουσιαστικά τον γκολ στους γηπεδούχους σε ένα καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Μετά το 2-0 του Βασίλη Τωροσίδη, τέλεσε ο Τζόρτζεβιτς, απομάκρυνε ο Βίντρα, το σούτ του Λούα Λούα. Γκαλίνοβιτς και το δοκάρι βοηθούν ώστε να μην υπάρξει ένα ακόμη γκολ για τους γηπεδούχους. Δείτε ξανά το σούτ του Λούα Λούα. Πέφτει ο Γκαλίνοβιτς, εξαιρετική απόκρουση. Ο Ιβάνσιτς έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ο Νικοπολίδης και πάλι θα αντιδράσει θετικά στην κεφαλιά του Σαριέγγι αυτή τη φορά. Με τον Λούα Λούα στην κόντρα ο Ολυμπιακός και τον Πάντο. Ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα για τον Νούνιες, το σούτ καταπληκτικό γκολ. 4-0. Σε μια αντεπίθεση καταπληκτική και ένα ακόμη καλύτερο τελείωμα για τον Λέονελ Νούνιες, ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του, κοιτάζει τον ύψιστο, πανηγυρίζει τον γκολ που πέτυχε ο Αργεντινός και ενώ Μίτρογλου σε λίγο θα περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Ένα 4-0. Εδώ χάνεται η ευκαιρία για το 5ο γκολ από τον Μίτρογλου. Yeah.
Μια μαγική βραδιά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Μια βραδιά απολαυστική και για τον Τάκη Λεμονή, που μετά το άγχος και την πίεση ήρθε η ώρα του συλλογισμού. Τι έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού αμέσως μετά το τέλος του χθεσινοβραδινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό? Προσπάθησε να βρει την ψυχική του ηρεμία και να σκεφτεί την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή είναι η μοίρα των προπονητών. Κύριε Λεμονή, μήπως αυτό το τσιγάρο που κάνετε τώρα λίγη ώρα μετά το μάτς είναι το πιο απολαυστικό που έχετε κάνει τον τελευταίο καιρό, ή κάνω λάθος? Εντάξει, το συνηθίζω. Μετά τα παιχνίδια σίγουρα περάσαμε καταπληκτικές στιγμές σήμερα, αλλά τελείωσε. Ξέρετε ποια είναι η απορία μου? Πώς μέσα σε τρεις μέρες μπορεί να βλέπουμε ένα τόσο διαφορετικό παιχνίδι? Δεν λέω μόνο Ολυμπιακό, γενικά ποδόσφαιρο. Είναι πολλά πράγματα, είπα και προηγουμένως ότι υπήρχε μια εντύπωση του παιχνιδιού για μένα αρκετά λανθασμένη. Το έδειξα όλο το μάτς και στους ποδοσφαιριστές. Απλά είμαστε καλύτεροι σήμερα στην κυκλοφορία της μπάλας και κατορθώσαμε, αφού προηγηθήκαμε, να βγαίνουμε σε πολύ καλές αντεπιθέσεις. Και νομίζω ότι δείξαμε ότι έχουμε και περιθώρια να βελτιωθούμε ακόμα, αλλά ότι είμαστε, παρόλες τις απουσίες που έχουμε, μια καλή ομάδα. Κάπως έτσι φανταζόσαστε τον Ολυμπιακό και λίγο ακόμα καλύτερα, αν θέλετε? Κάπως έτσι φανταζόσαστε τον Ολυμπιακό και λίγο ακόμα καλύτερο? Πιστεύω έχουμε... Το λέω γιατί είναι ένα καλό παιχνίδι. Έχουμε πολλά περιθώρια σαν ομάδα, αλλά αυτό που μένει είναι να κοιτάξουμε πολύ γρήγορα το επόμενο μάτς. Μας ικανοποιεί όλους ότι δώσαμε μεγάλη ευχαρίστηση στον κόσμο, αλλά μέσα στο Ρέντι πρέπει να επικρατήσει και ψυχραιμία και ηρεμία και να κοιτάξουμε τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε. Ο Ολυμπιακός είναι μέσα και στους τρεις στόχους. Σημαντικό νομίζω αυτό, Είναι λίγο δύσκολο, δεν το κρύβουμε, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε καλά. Αυτό το απόψινό παιχνίδι σας θύμισε κάτι από το 1-4 της Λεωφόρου, επειδή αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός? Εντάξει, εδώ ήταν στο σπίτι μας, είχαμε τον κόσμο μας και ήταν πολύ όμορφο έτσι αυτό που έζησαν όσοι ήταν σήμερα εδώ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού πανηγυρίζει γιατί οι παίχτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να βάλουν 4 γκολ στο Παναθηναϊκό. Sí, la verdad que sí, se vio un gran partido, vio que el equipo estuvo muy bien dentro del campo, marcamos goles en momentos justos y hoy fuimos muy superiores al rival. Ναι, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Κάναμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι σταθήκαμε καλά σε όλο τον αγώνα και σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Τα γκολ μπήκαν σε σημεία κλειδιά του αγώνα και έτσι καταφέραμε.